Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε και απόψε, 14 Φεβρουαρίου του 2018. Λένε πως είναι η ημέρα των ερωτευμένων. Ο περισσότερος λαός από την καθολική πλευρά την δέχεται αυτή την εορτή. Εμείς έχουμε τους δικούς μας Αγίους, Άγιο Ακύλα και Αγία Πρίσκυλα, και προτιμούμε αυτούς. Προτιμούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που είσαστε εδώ κοντά μας και ακούτε την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή, αλλά μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες και δραματικές, θα λέγαμε, για τη χώρα μας. Βρισκόμαστε ενώπιον αλλεπάλληλων επιθέσεων που δέχεται η χώρα μας και φαίνεται ότι πάμε χωρίς πηξίδα, χωρίς κανένα στόχο. Μάλλον θα λέγαμε καλύτερα ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι ένας, η υποταγή στα κελεύσματα των ξένων εντολοδόχων. Αυτό το οποίο τηρεί απόλυτα και πιστά η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, μάλιστα έχει πάρει και τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους τοκογλύφους, οι οποίοι δέχονται και να ο κύριος Τσίπρας να παραμένει στην κυβέρνηση μέχρι ότου επιτελέσουν το σχέδιό τους, που δεν είναι άλλο από τον ακροτηριασμό της χώρας. Και εκεί οδηγεί η πολιτική την οποία τηρεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, υπηρετώντας το σχέδιο των ξένων, αφού διέλυσαν, εξαθλίωσαν στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό. Παρέδωσαν οι από εδώ ντόπιοι προδότες την δημόσια περιουσία στα χέρια των δανειστών για τα επόμενα 100 χρόνια, αφού παραδίδουν τώρα με τους πληστηριασμούς τους ηλεκτρονικούς και την ιδιωτική περιουσία του λαού στα χέρια των τοκογλύφων, έχουμε φτάσει στο κυρίως πιάτο, το οποίο είναι ο ακροτηριασμός της χώρας. Οι επιθέσεις που δεχόμαστε τα τελευταία 24 ώρα από τους Τούρκους είναι φοβερές. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ευθέως ότι τα ίμια ανήκουν στην Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία απάντηση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, παρά μόνο μία συγκυριολεξία χλιαρή απάντηση από κάποιον κύριο γεννηματά, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει χάσει τον κοινό νου μαζί και το μέτρο και δεν γνωρίζει από γεωγραφία. Παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε την απάντηση που έδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέναντι στις προκλητικότατες δηλώσεις της Τουρκίας, οι οποίες δηλώσεις συνιστούν επίθεση στη χώρα μας. Ήταν η απάντηση ότι δεν γνωρίζει ούτε γεωγραφία. Αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι υποταγμένη και δεν μπορεί να αρθρώσει κανέναν ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Γι' αυτό τον λόγο η Τουρκία έκανε και επίθεση, αυτή την συμβολική επίθεση απέναντι στο ελληνικό πλοίο, το οποίο τον διεμβόλησε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς να προβάλλουμε την παραμικρή αντίδραση. Οι Τούρκοι στέλνουν και φτιάχνουν στρατιωτικό οχυρό ακριβώς απέναντι από τα ίμια και εμείς ψάχνουμε να βρούμε υποστήριξη από τις διεθνείς δυνάμεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι είμαστε ρηχοί στην κυριολεξία, ότι δεν έχουμε την υποστήριξη κανενός και ερχόμαστε στο ζουμί της υπόθεσης, στην περίπτωση του Σκοπιανού ζητήματος, το οποίο δείχνει και σε αυτό τον τομέα η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένη να τηρήσει στην εντέλεια τις εντολές των ξένων τοκογλύφων. Σήμερα το τοκογλύφων και όχι μόνον, έτσι, και όχι μόνον, και όλων των ξένων δυνάμεων της Αμερικής συμπεριλαμβανομένης που δίνουν εντολές για να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Την ίδια ώρα, παρακαλώ πολύ, που ο κύριος Ζάεφ εδήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το σύνταγμα της κυβέρνησής του. Δεν πρόκειται να αλλάξει το σύνταγμα, μάλλον το σύνταγμα της χώρας του. Αυτό είναι δεδηλωμένο. Δεν πρόκειται να το αλλάξει και παρόλα αυτά η κυβέρνηση Τσίπρα συνεχίζει να συνδιαλέγεται μαζί του. Θα ακούσουμε λοιπόν, θα δούμε πώς έχει στηθεί όλη αυτή η υπόθεση της προδοσίας της Μακεδονίας μας από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Να δείτε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θα βάλουμε το πρώτο βιντεάκι
Και προσέξτε παρακαλώ πολύ πώς ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας να παραχωρεί τα πάντα χωρίς να πάρει κανένα αντάλλαγμα στους Σκοπιανούς. Φίλε πρόδρομε, για βάλε το πρώτο βιντεάκι για να τα ακούσει να τα ακούσουν οι ακροατές μας και να το σχολιάσουμε. 18 να είναι ένα έτος όπου θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αν η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων αποφασίσει να κάνει ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Αν σταματήσει μια, κατά την άποψή μου, αχρίαστη ρητορική ότι αποτελούν τους μοναδικούς απογόνους των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν σταματήσει μια αλυτρωτική ρητορική και ταυτόχρονα αποδεχτεί μια λύση στην ονομασία αμοιβαία αποδεκτεί με τους γείτονες. Σε αυτή την δηλαδή, προοπτική βεβαίως εγώ πρώτος λόγια, να καταλάβετε θα είμαι που θα σπεύσω ώστε η Ελλάδα που παίζει ο κ. να εγγυηθεί κυβέρνησή του. Λέει, την λοιπόν, αναπτυξιακή προοπτική και την ασφάλεια. Μπορεί να είστε και εσείς απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων, αλλά είμαστε και εμείς. Αυτό είναι και μόνο τρομερό και φοβερό να το ακούς, να το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ότι να σταματήσει μια κατά την άποψή του αχρίαστη ρητορική ότι αποτελούν οι Σκοπιανοί τους μοναδικούς απογόνους των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τους χαρίζει στην κυριολεξία τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τους λέει ότι ναι, είστε και εσείς, αλλά επιτρέψτε και σε μας να είμαστε και εμείς και να μην είσαστε εσείς οι μοναδικοί απόγονοι των Μακεδόνων. Αυτό κι αν είναι προδοσία εσχής του είδους από έναν ο οποίος θέλει να λέγεται πρωθυπουργός. Είναι στημένος για να προδώσει την Ελλάδα να ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Και ας πάμε τώρα στα διεθνή φόρα, όπου ο κύριος Τσίπρας δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους, χασκογελάει όταν του λένε τα Σκόπια, όταν το τα βαφτίζουν και τα ονομάζουν Republic of Macedonia. Ακούστε το σχετικό απόσπασμα σε αυτό το επόμενο βιντεάκι. Κυρία Μιλεύκα από το Associated. About a regional issue, namely. Can you repeat, please? Μπορείτε να ρωτήσετε τη σχέση σας με τους γείτονες προσφοράν. Προβλέπετε να πάρετε κάποια μέτρα προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να ξεμπλοκάρουν με τους γείτονες προς βορρά, και αν όχι θα κάνετε κάποια βήματα για να βελτιώσετε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες που την περίοδο που διανύουμε κατά την άποψή μου δεν είναι καλές. Όταν λέτε when you say neighbor, what do you mean, Abba? We have a lot of neighbors. Republic of Macedonia, maybe. We didn't hear very well in the beginning. Η διάθεσή μας είναι να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας με όλους τους γειτονές μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι τις όποιες διαφορές μας πρέπει να τις επιλύουμε πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι δυνατότητες διαλόγου στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο θα κάνουμε και σε ό,τι αφορά τους γείτονές μας και τις διαφορές που έχουμε, που πιστεύουμε ότι πρέπει να επιληθούν σε ό,τι αφορά τους γείτονές μας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αυτή είναι μια πάγια θέση που έχουμε και δεν θα την αλλάξουμε. Ακούσατε φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας δέχεται ερωτήσεις και κατάμουτρα τα ονομάζουν τα Σκόπια μπροστά του Republic of Macedonia και ο άνθρωπος γελάει. Αντί να γυρίσει και να πει στη δημοσιογράφο ότι δεν λέγονται έτσι, λέγονται Φύρομ, έστω να πει Φύρομ και να μην δεχθεί το όνομα Republic of Macedonia. Καταλάβατε πώς είναι. Χασκογελάει ως ένας γελίος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει κιόλας και τι του λένε. Του μιλάνε για διαπραγμάτευση και θέλει να κάνει τον έξυπνο και λέει «Which one?» Για ποια χώρα μιλάτε, έχουμε πολλές χώρες, και του λέει στα μούτρα Republic of Macedonia και ο άνθρωπος γελάει.
πηγαίνει και κάνει χαβαλέ ο άνθρωπος. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να στρογγυλοκάθεται στην καρέκλα, να λέει ότι είναι πρωθυπουργός και ας τον ξεφτιλίζουν παντού. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε συνέχεια στα βιντεάκια για να σας αποκαλύψουμε ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η κυβέρνησή του και τι ρόλο παίζουν. Αυτή την ώρα όμως θα συνδεθούμε με τον πρώτο φιλοξενούμενο της εκπομπής μας, όπου είναι ο κύριος Τάσος Τσανεκλίδης, επικεφαλής του κόμματος Ελληνικό Όραμα. Αγαπητέ κύριε Τσανεκλίδη, γεια σας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, εγώ πάντως δεν σας ακούω πολύ καλά. Ναι. Ωραία, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τον ήχο. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Όχι, πολύ καλά. Πολύ καλά ακούγεστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι τιμή μου που συμμετέχω στην εκπομπή σας και επειδή γνωριζόμαστε κιόλας, θεωρώ ότι κάνετε μια αξιόλογη εκπομπή και δίνετε πάρα πολλά στους ακροατές του σταθμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Και κάντε μου ένα σχόλιο, έτσι, αυτά που διερχόμαστε και περνάμε αυτές τις τελευταίες ημέρες, ειδικά με το θέμα των Σκοπιανών, αλλά και αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας. Πώς πιστεύετε ότι τις διαχειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση? Επειδή αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα και τις θέσεις που έχει πάρει όσον αφορά και το Σκοπιανό αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε δεχτεί από τους Τούρκους, το ζήτημα είναι ότι πλέον δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση και ειδικά ο κύριος Καμένος, ο στρατάρχης Καμένος, έχει αποτύχει και κρύβεται. Είναι καλό αυτή η κυβέρνηση να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές ώστε να δούμε πλέον τι καινούριο μπορεί να προσφέρει η επόμενη κυβέρνηση, που εννοείται ότι και το ελληνικό. Ναι. Έχει πλέον, ελπίζουμε να είμαστε και στη Βουλή. Υπάρχει μέσα σε όλα και το θέμα της Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο. Κάντε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό. Η Νοβάρτης είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και έχω θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Μητσοτάκη. Εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα, μέχρι να γίνει το δικαστήριο και να βγουν ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι ένοχοι, δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν, ας πούμε, διαγράφει τον κύριο Αντώναρο ή την κυρία Παπακώστα και κρατάει και τον κύριο Μιχαλάκη, για να μην το ξεχνάμε, ο οποίος είχε καταδικαστεί για παθητική δωροδοκία και δεν μιλάει κανένας, κρατάει στο κόμμα και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι εμπλεγμένος, λογικά φερόμενος, στο σκάνδαλο Νοβάρτης, τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς, στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Τσανεκλίδη, είσαστε επικεφαλής του Ελληνικού Οράματος, το οποίο Ελληνικό Όραμα, έτσι για να το πούμε για τον κόσμο, τον πολύ που μπορεί να μην το γνωρίζει, είναι από τα λεγόμενα πατριωτικά κόμματα. Έτσι, έχει ορισμένες συγκεκριμένες αρχές. Έτσι, θα μας πείτε εσείς περισσότερα. Έτσι, για δύο λόγια, για πείτε μας. Μας ακούτε? Δεν ξέρω, πρόεδρο, με χάσαμε την φωνή. Ναι, ναι. Έλα, ναι, για πείτε μας. Κάνει πάρα πολλές φορές κάποια θέματα. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, δεν ξέρω τώρα σας ακούμε, πείτε μας. Το σύστημα Τσίπρα Καμένου που μας αποδίδει είναι να έχουμε επικοινωνία. Φαίνεται τώρα. Φαίνεται, ναι, τώρα. Για πείτε μας. Για πείτε μας, λοιπόν. Είναι πολύ βασικό αυτό που θα σας πω τώρα. Το έχω πει και σε μικρότερους σταθμούς, ότι όλα ξεκινάνε από τη βουλευτική αποζημίωση. Η βουλευτική αποζημίωση είναι μία γάγκρενα και μία γλυκιά καραμέλα που τρώνε οι 300 προσκυνημένοι που είναι μέσα. Θα ξεκινήσουμε για από κάτι απλό. 586 ευρώ βουλευτική αποζημίωση με μία απλή πρόταση νόμου. Μόνο αυτό. Ό,τι και παραπάνω να πούμε είναι αχρίαστο τελείως. Δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, μόνο αν η βουλευτική αποζημίωση πάει με πρόταση νόμου 586, θα καταλάβουν οι βουλευτές τι ψηφίζουν και πώς είναι να πέφτει στα 4 με 7.000 ευρώ σύνολο. Μάλιστα. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο, ναι, δεν το έχουμε αναπτύξει. Για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα των λαθρομεταναστών. Ναι. Για μας, άνθρωπος ο οποίος εισβάλλει στη χώρα, εφόσον αν έχουμε διαβάσει τις συνθήκες της Γενέβης, ξέρουμε ότι αυτοί που έρχονται από χώρες που δεν έχουν πόλεμο, το Πακιστάν δεν έχει πόλεμο, το Μαρόκο δεν έχει πόλεμο, όλοι αυτοί για μας είναι λαθρομετανάστες. Οι υπόλοιποι που έρχονται από την Τουρκία και αυτοί είναι παράνομοι πρόσφυγες. Λαθροπρόσφυγες, όπως λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα υπάρχει λύση για να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Πρώτον, μπορούμε να απαγορεύσουμε, εφόσον είμαστε τελευταία χώρα, το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει έλεγχος
έλεγχος. Και όταν λέω έλεγχος, όποιος το κατάλαβε. Σας χάσαμε πάλι, κύριε Τσανεκλήδη. Κάτι γίνεται με τη γραμμή εκεί. Εντάξει, οπότε να μην τα ξεχνάμε και αυτά τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα την κατάσταση. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούν οι συνταξιούχοι και οι νέοι μας, ειδικά οι νέοι μας, αν μπείτε βρείτε στην αγορά νέο κάτω από 25 ετών, παίρνει κάτω από 586 ευρώ. Οι υπόλοιποι νέοι που είναι πάνω από 25 ετών παίρνουν λίγο παραπάνω. Και εγώ σας ρωτάω, μπορεί μια οικογένεια να στηριχθεί με 586 ευρώ και να πάει και να κάνει οτιδήποτε θέλει ώστε να μπορέσει να βελτιώσει το βιωτικό της επίπεδο? Αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι όταν λένε ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, θα πρέπει να το αποδεικνύουν στην πράξη αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του κόσμου. Έτσι, όταν λοιπόν βάζουν τον μισθό να πηγαίνει κάτω από τα 586, σήμερα να ανακοινώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού αμείβεται με 370 ευρώ, ένα στους 370 ευρώ, δεν μπορεί ο κάθε βουλευτής να κοκορεύεται ότι αγωνίζεται για τη χώρα και να παίρνει και να τσεπώνει 7.000 ευρώ το μήνα. Έτσι, κύριε Βραχιολίδη. Έτσι ακριβώς. Σωστά, λοιπόν, το θέτετε 586 ευρώ. Θες να αγωνιστείς, κύριε, γιατί τι καλύτερο κάνει και τι περισσότερο κάνει αυτός, ο οποίος σφάζει το λαό. Έτσι. Κύριε Βραχιολίδη, αυτό που σας λέω δεν είναι ούτε με αλλαγή συντάγματος, ούτε με κάτι παραπάνω. Με μία απλή πρόταση νόμου. Εκεί όταν θα πούμε στη Βουλή, εκεί θα δούμε ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι είναι προσκυνημένοι. Αυτό που λέτε πάλι έχει πολύ σημασία, σας διακόπτω. Όπως κάνουν νομοθετικές πράξεις περιεχομένου σε ένα λεπτό, θα μπορέσουν να κάνουν και αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν, όπως δεν κάνουν και το θέμα της ευθύνης των υπουργών. Εδώ ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ο εμπνευστής του περιευθύνης υπουργών είναι ο κ. Βενιζέλος που κυκλοφορεί ελεύθερος. Βεβαίως. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Και δυστυχώς μην ξεχνάμε το PSI, μην ξεχνάμε τον Ένφια, ο πρώην που ήταν στη ΔΕΗ και μετά πήγε και έγινε Ένφια, είναι έμπνευση του κ. Βενιζέλου. Είναι αυτός που πάρει το στικάκι σπίτι του, είναι αυτός ο οποίος έβλεπε ότι αριθμός τηλεφώνου υπήρχαν, είναι αυτός που αθώωσε τον κύριο Τσοχατζόπλο και όμως έχει το θράσος και κυκλοφορεί ελεύθερος. Και δυστυχώς το όνομά του είναι μπλεγμένο και στην Οβάρτης. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος και δεν τολμάει κανείς να του μιλήσει. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι ακόμα και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου δεν έκανε τίποτα για όλα αυτά. Γιατί νομικά έχει δίκιο που κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη σε αυτά που έχει κάνει. Γιατί με τις δύο κοινοβουλευτικές συνόδους που έχουν περάσει έχουν διαγραφεί ό,τι παράνομο και αν έχουν κάνει. Εκτός αν αποδειχτεί και αν αποδειχτεί ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσοκατζόπουλος είναι το δεκάρι. Οι ρηγάδες και οι άσοι είναι αλλού. Ψάξτε και βρείτε το. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς έχετε πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλλον όχι, έτσι. Τώρα ήρθαμε στο μεγάλο ερώτημα. Κύριε Βραχιολίδη, εμείς δεν είμαστε κόμμα που διαφημίζει κρέμες και έχει σταθμούς δικούς του και δεν ξέρουμε πώς προκύψαν οι σταθμοί δικοί τους. Εμείς δεν διαφημίζουμε κρέμες για τη μέση που βάζοντας κάποιος άνθρωπος στη μέση θα γίνει καλά. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και μετά αρχίσαμε και το παίζαμε πατριώτες. Μακριά από εμάς. Και δεν θα πω όνομα, τον έχω φωτογραφίσει. Είναι δηλαδή ντροπή να βγαίνει να έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, να πηγαίνει να διαφημίζει κρέμες, να βγαίνει σε κανάλια και δεν ρωτάει κανένας πώς και γιατί έχει φτιάξει τα κανάλια. Εμείς δυστυχώς έχουμε απευθυνθεί και σε άλλα κανάλια, μικρότερης εμβέλειας και μεγαλύτερης, αλλά δυστυχώς με το που ακούνε τις θέσεις δικές μας αναφορικά με τα 586 ευρώ, μας κλείνουν την πόρτα. Αυτά τα λέει όλα. Εμείς, κύριε Τσανεκλήδη, γι' αυτό υπάρχουμε εδώ, για να βγάζουμε από το πιο μικρό κόμμα μέχρι το πιο μεγάλο, για να ταχώνουμε στα μεγάλα κόμματα και ειδικά στις τους διαχειριστές της εξουσίας και στα μικρά κόμματα, σαν και το δικό σας, να δίνουμε βήμα, διότι πρέπει να δίνετε βήμα σε όλα τα κόμματα και ειδικά στα μικρά κόμματα. Να ξέρετε κάτι, ότι όταν ας πούμε, η σελίδα του κόμματός μας έχει φτάσει στις 21.000 ανθρώπους που μας ακολουθούν και σε όλη την Ελλάδα έχουμε παντού πυρήνες και έχουμε πάνω από 6.000, σύνολο 30.000 ανθρώπους και δεν τολμάνε τα κανάλια να μας βγάλουν έξω, δηλαδή
ώστε να μάθει ο κόσμος τι είναι το ελληνικό όραμα, καταλαβαίνετε πόσες αλήθειες λέμε. Το κακό όμως είναι, κύριε Τσανεκλίδη, ότι έχουν διασπαστεί τα μικρά πατριωτικά κόμματα σε 1000 κομμάτια και για ποιο λόγο δεν συνεργάζεστε ή συνεργάζεστε. Κύριε Βραχιολίδη, κάναμε την πρώτη συνεργασία το 2012 με τον Πάνο τον Καμένο. Εμείς επειδή η μεγάλη σας αμαρτία δηλαδή. Η μεγάλη μας αμαρτία, προσέξτε, δεν είναι αμαρτία, γιατί εμείς φύγαμε το 2013. Κάποιοι άλλοι παραμείναν και προσκυνήσανε τον Πάνο τον Καμένο για να πάρουν θέσεις. Μακριά από μας. Όπως και κάποια στιγμή κάναμε μια τυχή συνεργασία, αλλά φύγαμε γρήγορα μέσα στους τρεις μήνες με την τελεία του Απόστολη Πλέτσου, αν τελικά αποδείχθηκε ότι το κόμμα αυτό δεν είναι σοβαρό για να μπορέσει να προχωρήσει και πλέον κυκλοφορούμε και λειτουργούμε μόνοι μας. Σε όσα πατριωτικά κόμματα έχουμε κάνει την πρόταση και τους έχουμε μιλήσει για τη βουλευτική αποζημίωση, δεν είναι πατριωτισμός αυτό με 7.000 ευρώ. Συγγνώμη κύριε Βραχιολίδη, αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι ο πατριώτης ξεκινάει πρώτα να είναι μαζί με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Οι αυτοκτονίες δεν γίνανε έτσι. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι και πρέπει να πληρώσουν. Παλιά λέγαμε Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, Καρατζαφέρης. Τώρα λέμε έτσι κι αλλιώς Τσίπρας, Καμένος. Μάλιστα. Μην το ξεχάσετε αυτό. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Είπατε κάτι ακροθυγό στην αρχή. Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε επίθεση της Τουρκίας και να θρηνήσουμε εδάφη μας? Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε τώρα. Όσα χρόνια γνωρίζουμε την γεωστρατηγική πολιτική που υπάρχει, αλλά και την εξωτερική πολιτική τη δική μας, έχετε ακούσει ποτέ ότι εμείς έχουμε βυθίσει κάποιο καραβί? Μήπως ήρθε η ώρα? Έχουμε τολμήσει ποτέ να το κάνουμε? Ποτέ? Έγινε αυτό το επεισόδιο που είναι σοβαρό επεισόδιο. Τι έκανε ο κ. Αποστολάκης, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ? Τέτοιοι αρχηγοί που προσκυνάνε και πέφτουν στα τέσσερα δεν τους θέλουμε. Ότι ήταν ο ΙΚΑΣ και δεν βγαίνει έξω να βγάλει μια ανακοίνωση στο ΓΕΘΑ, δεν αξίζει να είναι αρχηγός, κύριε Βραχιολίδη. Οι αρχηγοί φαίνονται στα δύσκολα. Αν είχαμε θύματα, τι θα γινότανε? Ξεχάσατε τα ίμια? Με τα ίμια που είπε κάποιος υπουργός, ο οποίος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος και λέει ότι η σημαία ήταν πανή και το πήρε ο αέρας. Το θυμάστε? Βεβαίως, Πάγκαλος. Και σήμερα, 22 χρόνια μετά, βρισκόμαστε σε σημείο χειρότερο από τότε, διότι τώρα πια η Τουρκία επισήμως, δια του Υπουργείου Εξωτερικών της, λέει ότι τα ίμια ανήκουν στην Τουρκία και δεν κουνιέται φύλλο. Έτσι. Δεν τολμάνε ούτε οι απλοί ψαράδες να πάνε να ψαρέψουν εκεί και να κάνουν το μεροκάματό τους. Και να κάνουμε μια ερώτηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης να είναι αντιπρόεδρος σε αυτό το κόμμα που έχει πει ο ίδιος επίσημα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσοι ψηφίζουν όσο και Νέα Δημοκρατία νομιμοποιούν την κλοπή δημοσίου χρηματός? Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, κύριε Τσανεκλίδη. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εμείς τα μικρά κόμματα τα θέλουμε εδώ, γιατί δεν είναι μικρά. Είναι μικρά μόνον τύπης. Ουσιαστικά είναι τα μεγάλα κόμματα, αυτά τα οποία λένε αλήθειες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Είναι τιμή μας, κύριε Βραχιολίδη, που ο σταθμός σας μας φιλοξένησε και θεωρούμε ότι μπορούμε κάποια στιγμή πάλι να μας ξαναφιλοξενήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Και εγώ, να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Εδώ, φίλες και φίλες, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική γέφυρα και θα είμαστε πάλι σε λίγα λεπτά με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Ευθύνη που έχετε επιδείξει. Ευχαριστώ. Κλείσετε περιωμένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, έγκριση των σχεδίων συμβάσεων. Επαναλαμβάνω, έγκριση των σχεδίων συμβάσεων. Να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής. Επαναλαμβάνω, κύριε Στεπεριωμένη.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης. Ακούσαμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα από μια ακτιβιστική ενέργεια την οποία είχε κάνει το 2012 ο επικεφαλής στο Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας Γιώργος Κόκας. Ήταν τότε όπου ήταν πρόεδρος της Βουλής ο Φίλιππος Πετσάλνικος και ψηφίζανε το μεσοπρόθεσμο, τότε που δήθεν ο πατριώτης Κουρουμπλής παρετήθηκε, αλλά ήταν το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι έκανε την ενέργεια αυτή ο Γιώργος ο Κόκας προκειμένου να ζητήσει να ακουστεί μια άλλη φωνή και μια φωνή που θα έσωζε την Ελλάδα και την έβγαζε από αυτή την τραγωδία. Αλλά το χειρότερο ήταν πως προπυλακίστηκε βία από ομάδα αστυνομικών που τον είχαν περικυκλώσει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ίδιο τον Γιώργο Κόκα. Καλησπέρα κύριε Κόκα. Καλησπέρα κύριε Βραχιολίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που δίνεται μέσα από αυτό το βήμα Δημοκρατίας Πολιτών να μιλήσουμε και να θυμηθούμε την επέτειο πριν από 6 χρόνια, το 12 προς 13 δηλαδή Φεβρουαρίου του 12, όταν στο δεύτερο μνημόνιο της εκτροματικής κυβέρνησης Παπαδήμου, η οποία συνταγματικά προέκυψε, διαμαρτυρηθήκαμε στα πλαίσια ενός ευρύτερου συλλαλητηρίου, πολύ μεγαλύτερου και από αυτά που έγιναν τώρα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, μέσα στη Βουλή για αυτό το απαράδεκτο γεγονός, για το άγχος του PSI του δεύτερου μνημονίου. Θέλουμε να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε ότι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είσαστε επικεφαλής του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, πιστεύετε πάρα πολύ στο δημοψήφισμα. Και ειδικά στο δημοψήφισμα, ας πούμε, που έγινε το 2015, εδώ έχουμε την περίπτωση, να σας κάνω έτσι μια δύσκολη ερώτηση, έχουμε την περίπτωση που γίνεται, συντελείται ένα δημοψήφισμα, το οποίο όμως το παρακούει η ελληνική κυβέρνηση και κάνει του κεφαλιού της. Είναι κάτι το απαράδεκτο, το ότι παραβιάστηκε το Σύνταγμα και η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί ένα συντριπτικό 1,3% του ελληνικού λαού, το οποίο υπό συνθήκες εκφοβισμού, bullying που λένε διεθνώς, κατάφερε και αντιστάθηκε αρνούμενο να συνενέσει στα προαπαιτούμενα Γιουγκέρ, αυτό δεν το έκανε δεκτό το πολιτικό μας σύστημα. Ουσιαστικά με αυτή την τρίπλα που έκανε η κυβέρνηση των εκλογών του Σεπτεμβρίου, κατά καλό καιρό, ουσιαστικά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο όμως είναι και το πιο σημαντικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας, όπως είπατε, και που πρέπει να το επανακτήσουμε. Νομίζουμε ότι οι τωρινές συνθήκες δίνουν τέτοιες δυνατότητες, όπως κυρίως με το ζήτημα του ονόματος της Βαρτάσκα, του κρατηδίου του Σκοπίου. Ναι, σε αυτή την περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει δημοψήφισμα, οπότε τι γίνεται, προβαίνουμε σε συλλαλητήρια και δίνεται και έμφαση και στα συλλαλητήρια εσείς. Ναι, καταφανώς ήδη με τον τρόπο που έγιναν αυτά τα συλλαλητήρια, με βάση τις πρακτικές τις οποίες έχουν δημιουργήσει εδώ και αρκετά χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, οι εφαρμογές της άμεσης δημοκρατίας στον τόπο μας, δηλαδή το Δημοβούλιο Πολιτών και η Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση, βγήκαν, όπως είδατε, ψηφίσματα στο τέλος των συλλαλητηρίων αυτών. Ήταν μια καινοτομία που εισήγαγε πάγια το Δημοβούλιο Πολιτών που ιδρύθηκε 11-11 προεξαιρετίας και έχει δημιουργήσει ήδη με τη συνεχή του λειτουργία ένα συνταγματικό έθιμο να μην κάνουμε εκδηλώσεις δημόσιες χωρίς να προκύπτει ένα διατάφτα, ένα ψήφισμα. Αυτά λοιπόν τα ψηφίσματα, τα οποία ήταν σαφέστατα όπως ακούσατε, γιατί και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αυτό που διάβασε ο Όδωνος ο Ιακωβίδης, με τον οποίο πολλές ώρες έχουμε αναλώσει προσπαθώντας να αναδείξουμε το τι μπορεί να προκύψει πολιτιακά κάτω από διαφορετικούς όρους μέσα σε μια διαδικασία που το Σύνταγμα έχει καταληθεί, καταλήξαμε στο θέμα αφορμή ένα εθνικό γεγονός, όπως ήταν στην προηγούμενη περίπτωση το θέμα του ονόματος της Βαρτάσκα, θα μπορούσαμε να συσπηρώσουμε πολύ κόσμο. Αυτό και έγινε. Τώρα λοιπόν αυτά τα ψηφίσματα που λίγο πολύ λένε ότι εντολέας είναι ο λαός και εντολοδόχος είναι η πολιτική, οι βουλευτές, θα πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι ένας εναλλακτικός παράλληλος θεσμός,
αυτά τα ψηφίσματα του συλλαλητηρίου και ας μην εκπλήσονται οι ακροατές και οι ακροάτριες όταν ακούν αυτή την ορολογία. Γιατί ακόμη και το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Με αφορμή την ίδια αιτία, δηλαδή το όνομα της Βαρτάσκα το 92, όπως θυμάστε, ο Γεραιός Καραμαλής κάλεσε τότε τους τότε πολιτικούς αρχηγούς, Παπαρίγα, Μουσαντάκη, Βιήτων και τον Υπουργό Εξωτερικών, και υπ' αυτή την έννοια έγινε ένα συνταγματικό έθιμο, μη προβλεπόμενο από το Σύνταγμα. Κάτι αντίστοιχο διεκδικούμε με τα συλλαλητήρια. Και πρόκειται να πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως εγγυητή του πολιτεύματος. Σύντομα, ήδη ζητήθηκε σήμερα ραντεβού επίσημο, για να του ζητήσουμε αυτή την επιγνώριση, ώστε να βρούμε και άλλες διαδρομές στα πλαίσια και του άρθρου 120 του Συντάγματος, δηλαδή στα πλαίσια της αντίστασης με κάθε μέσο λόγω της βίας, της οικονομικής βίας με την οποία καταλήθηκε το Σύνταγμα, να γίνουν δημοψηφίσματα και όχι μόνο για το όνομα των Σκοπίων. Δηλαδή, λέτε, για τα θέματα του χρέους. Από τη μία πλευρά. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση το 2015 έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της την απόφαση του ελληνικού λαού να πει όχι στους δανειστές. Από την άλλη δεν εφαρμόζει το δημοψήφισμα τώρα και διαπιστώνεται μια δυσαρμονία ανάμεσα στην ελληνική βουλή και στον ελληνικό λαό και λέτε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 120 του Συντάγματος με όλα τα μέσα, έτσι, δηλαδή. Που ήταν και καθηγητής μου στο Συνταγματικό Δίκαιο από το 76 που μπήκα εγώ στην νομική και ο οποίος είναι ο πρίτανης των συνταγματολόγων σήμερα, αυτό είπε αν θυμάστε στην ομιλία του στο Σύνταγμα πρόσφατα. Ότι πλέον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του 120, το οποίο λέει ότι όταν έχουμε βία κατάληψη της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, εν πάση περιπτώσει της Ρεπούμπλικας, γιατί είναι και αυτό λάθος να το λέμε δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει αυτό που αποκαλούν δημοκρατία χωρίς να είναι, το καθεστώς της αντιπροσωπευμένης κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας, αυτό έχει καταληθεί. Γι' αυτό λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες, εμείς ψάχνουμε αλέως πώς, δηλαδή με άλλα μέσα, να βρούμε αυτό που λέει η συνταγματική επιταγή, το κορτελεύτιο άρθρο, το αντίστοιχο 1-1-4 της εποχής μας, το 120 του Συντάγματος, και αυτό είναι και τα ψηφίσματα των συλλαλητηρίων. Βέβαια, το δυσύχημα είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή, μη έχοντας ίσως και κάπως ειδικότερες γνώσεις εφαρμογής συνταγματικού δικαίου, δεν το αξιοποιεί όπως θα έπρεπε και αν θέλετε παρεμπόδισε και τη δικιά μας παρουσία σε αυτή την οργάνωση, παρά το ότι από εμάς διδάχτησαν οι οργανωτές το τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Εδώ είναι κάτι το οποίο διφυλάσσουμε λίγο να το αναφέρω αργότερα. Μάλιστα. Και δημόσια. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουν στους βουλευτές να μεταφέρουν τα ψηφίσματα, ενώ όπως ξέρετε οι βουλευτές είναι οργανέτα, είναι αχυράνθρωποι των κομμάτων, είναι οσφιοκάμπτες των αρχηγών, οι οποίοι γλύφουν για να πάρουν μια θέση στα ψηφοδέλτια, γλύφουν για να πάρουν σταυρό προτίμησης και δεν έχουν καν το κύρος οι βουλευτές για να μεταφέρουν κάτι τέτοιο όπως τα ψηφίσματα της λαϊκής κυριαρχίας που βγήκαν από τα συλλαλητήρια. Πρέπει να πούμε. Θα παρακαλούσα να κλείσω και με το σχόλιο για το 2015 που λέτε το δημοψήφισμα. Αυτό δεν έχει καταργηθεί. Το δημοψήφισμα καταργείται μόνο με δημοψήφισμα. Όπως έγινε στην Ιρλανδία, στη Δανία, με τις συνθήκες του Μάστριχτ και αλλού. Είπε ο λαός, ας πούμε, ο Ιρλανδικός ή ο Δανέζικος. Όχι, μετά έπρεπε να γίνει νέο δημοψήφισμα. Που είπε το ναι, με κάποια δώρα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή με όποιο άλλο τρόπο. Δεν καταργείται ποτέ ένα δημοψήφισμα. Είναι ιστορικό προηγούμενο. Είναι σαν να έρθει τώρα, ας πούμε, ο Βασιλιάς και να λέει αμφισβητώ ξαφνικά αυτό το δημοψήφισμα το 1975. Δεν καταργήθηκε. Απλώς μια πολύ συγκυριακή κυβέρνηση, η οποία με ένα κόλπο γκρόσο του Τσίπρα προέκυψε και μάλιστα πετώντας τη μισή ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό που λέγεται ελεύθερη σήμερα κλέψη ελευθερίας ναι. της ζωής του Κωνσταντοπούλου, τους πέταξε έξω καλοκαιριάτικα, αυγουστιάτικα, με αυτό το, ας το πούμε, θυμάμαι τον Γεώργιο Μαύρο, με τις μεθόδους του λεωφόρου Μάντισον έλεγε ο παλαιός αυτός πολιτικός, τον κόλπο, ουσιαστικά παραβίασε τη λαϊκή κυριαρχία. Αλλά όταν θα ανακτήσουμε τη δημοκρατία, δηλαδή την εφαρμογή του 120 και το σύνταγμά μας, αυτό όλο ό,τι ψηφίστηκε έκτοτε που είναι ανυπόστατο θα τεθεί εκ ποδών. Και κάτι άλλο ήθελα να πούμε και να ακούσουν οι ακροατές μας. Εσείς ως κίνημα άμεσης δημοκρατίας έχετε και μια άλλη ιδιαιτερότητα, μια πρωτοτυπία σε σχέση με το Σκοπιανό. Λέτε να μην ονομαστούν τα Σκόπια βεβαίως όχι μόνο ως Μακεδονία, αλλά να μην χρησιμοποιήσουν ούτε καν τον όρο δημοκρατία. Για πείτε το, για εξηγήστε το. Ναι, εμείς θίγουμε όπως μας έχουν ζητήσει πολλοί
στο παρελθόν συμπολίτες μας και φιλέλληνες, το ζήτημα του ότι ο όρος δημοκρατία είναι μόνο το κράτος του Δήμου. Δηλαδή η αυθεντική του εκδοχή, όπως εφαρμόστηκε πριν από 2,5 χρόνια στην Αθήνα, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Τώρα στην Ελβετία είναι το πιο κοντινό σύστημα, το χαρακτηριστικό, δηλαδή σύνταγμα της Ελβετίας, με τα συνεχή δημοψηφίσματα, νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών κλπ. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ολιγαρχία. Είναι ένα κακέκτυπο, μια κακιά απομίμηση της δημοκρατίας που εμείς την αποκαλούμε ρεπούμπλικα για να την ξεχωρίζουμε. Δηλαδή για να το καταλάβουμε. Υπάρχει η δημοκρατία των πολιτών, δηλαδή του Δήμου, κράτους Δήμου, και υπάρχει η δημοκρατία των πολιτικών, των αντιπροσώπων. Αυτό είναι η ολιγαρχία, η ρεπούμπλικα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όταν τίθεται αυτό το ζήτημα, το Ρεπούμπλικα Μακεδόνσκα, πώς θα το πούμε, Γκόρνα Μακεδόνσκα κλπ. Πρέπει να θίξουμε ως Έλληνες, σεβόμενοι την παράδοσή μας, και το ζήτημα της λέξης δημοκρατία. Βέβαια το καλό μέσα εισαγωγικά είναι ότι αυτός ο άθλιος, ο Νίμιτς, μιλάει για Ρεπουμπλίκα Μακεδόνσκα ή όπως αλλιώς το λέει, με τις 5 διαφορετικές εκδοχές που όλες δυστυχώς περιέχουν το ίδιο όνομα, ούτε για ξεκάθαρο δεν βάζει μια άλλη εκδοχή, ας πούμε Βαρντάσκα, για να πείσει ότι δεν είναι βαλτός, τόσο αφέλεια και τόσο ηλικιότητα και τόσο αλητεία υπάρχει σε αυτή τη διεθνή διπλωματία, που πραγματικά ούτε καν τους εαυτούς τους δεν σέβονται, για ξεκάθαρο που λέμε σύνομαι για το λαϊκισμό της έκθεσης, αλλά για να πείσουν ότι δίθεν είναι αντικειμενική. Εν πάση περιπτώσει, έχει αποκαλυφθεί ότι είναι ένα τεράστιο σχέδιο ενάντια στην υπόσταση του ελληνικού κράτους, του νεοελληνικού κράτους και κυρίως εθνολογικό σκάνδαλο, το οποίο άμα ανοίξει και πάρουν οποιαδήποτε τέτοια προσωπομία, έστω και σε σύνθετη ονομασία, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο μέλλον με το κάθε τι. Ο κάθε ένας από τον κοκό θα μπορεί να λέγεται Αμερικάνος ή δεν ξέρω τι άλλο. Τρελά πράγματα θα συμβούν. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μωρέ είναι κύριο Ζωμπού, δεν τα πολλέσαι. Και αυτοί που είναι μωρή στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο Μακεδονία. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι μαζί με το θέμα αυτό, εμείς τους Έλληνες πρέπει να στήξουμε και το ζήτημα ότι απαγορεύεται η χρήση του όρου Δημοκρατία σε καθεστώτα εκλογών. Γιατί οι εκλογές παράγουν ολιγαρχίες. Οι ολίγοι που εκλέγονται πάντα από την ανθρώπινη φύση ή από τα συστήματα της Ρεπούμπλικας διαπλέκονται, όπως βλέπουμε και τώρα με το σκάνδαλο Νοβάρτης, βλέπαμε και προχθές με το σκάνδαλο Σίμενς, βλέπουμε και πάντα, διαπλέκονται λοιπόν οι ολίγοι που εκλέγονται με τους ολίγους του πλούτου. Είναι αναπόφευκτο. Αυτό λειτουργεί εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Δεν μπορεί αυτό να λέγεται δημοκρατία. Αντίθετα, με τέτοια εξουσία, βλέπετε τι γινόταν με τους όποιους πρωθυπουργούς, να τώρα ο Τσίπρας, παλιά ο Βενιζέλος, ο Σιμίτης, οι πάντες, η αντικατάστατη δίθεν, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για το λαό. Αυτοί θα έπρεπε υπό καθεστώς δημοκρατίας να τύχουν οστρακισμού, δηλαδή να έχουν εξοριστεί. Ο Βενιζέλος δεν έπρεπε να ζει σήμερα στην Ελλάδα. Ο Σιμίτης. Πολύ σημαντικά. Που έπρεπε να ήταν, αν ζούσαν στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ κύριε Κόκα, ευχαριστώ ειλικρινά. Θα έχουμε την ευκαιρία. Ναι. Και για άλλες σχετικές. Ενδιαφέρουσες οι θέσεις σας. Ενδιαφέρουσες. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό που πάμε να εκφράσουμε και είναι σημαντικό, γιατί έχουμε πάρει άδεια από το Δήμο Αθηναίων για να οργανώσουμε το τρίτο συλλαλητήριο, που ελπίζουμε να είναι και το μεγαλύτερο και πραγματικό. Έχω στο όνομα αυτών που εκπροσωπώ, δηλαδή του Δημοβουλίου Πολιτών, τη κίνηση εθελοντές για σύνταγμα και θεσμούς. Και κυρίως αυτό το μόρφωμα που είναι ένα που κάνει στο διανόμιο, μια πρόταση που το λέμε άλλη Ελλάδα, δηλαδή μια σύμπραξη των βουλευτικών κομμάτων και κυρίως κοινωνικών οργανώσεων, την άδεια να κάνουμε το τρίτο συλλαλητήριο. Αυτό είναι όταν το θέμα έρθει στη Βουλή. Αυτό θα ήθελα, κύριε Βραχιώτη. Θα είμαστε όλοι εκεί και θα γίνει χαμός στην κυριολεξία. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Με τη μαχητική σας δημοσιογραφία να το αναδείξουμε. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ακριβώς τότε. Αυτό το λάθος που έκαναν οι οργανωτές του δεύτερου συνεδρίου, που δυστυχώς θέλησαν να μας αποκλείσουν και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκαναν, ίσως οι πολλές αμερικανοκίνητες μακεδονικές οργανώσεις που λεγόταν να είχαν λόγους τους. Αλλά αυτό που έγινε, να ήταν ο λαός να έχει περικυκλώσει τη Βουλή μέχρι το Χίλτον, δεν έπρεπε να περάσει έτσι. Θα έπρεπε να είχαμε μείνει όπως και θέλουμε να μείνουμε, μέχρι να αλλάξουμε πολίτευμα. Μάλιστα. Γιατί το καθεστώς εννοώ να το κάνουμε πολίτευμα δημοκρατίας. Γιατί αυτό που έχουμε
Η Ρεπούμπλικα δεν είναι πολίτευμα, είναι καθεστώς υπηκό. Εμείς θέλουμε πολίτευμα ενεργών πολιτών. Αυτό προσπαθεί το Εθνικό Κίνημα της Δημοκρατίας και μέσα από τη σύμπραξη Άλλη Ελλάδα, δηλαδή ένα σχηματισμό που θα διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές ένα ευρύ φάσμα αντιμνημονιακών δυνάμεων για την εφαρμογή του δημοψήφισματος του 2015, αυτό πιστεύουμε ότι θα φέρει τα διψήφια εκείνα νούμερα και όχι καρικατούρες τύπου Ποτάμι και Λεβέντη και όλα αυτά τα 3% που δεν κάνουν τίποτε, για να μπορέσουμε πλέον να συμβάλλουμε στην ανατροπή αυτού του καθεστώτος υποτέλειας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι κύριε Κόκα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στο... Ναι, λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Κόκας κοντά μας, ο επικεφαλής του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας. Να συνεχίσουμε όμως αυτά τα όσα λέγαμε για το ζήτημα των Σκοπίων και να δείτε πού το πάει η κυβέρνηση σιγά σιγά προοδευτικά με μια συγκεκριμένη στρατηγική για το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κοτζιάς, ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, έδωσε στο κρατικό κανάλι με αφορμή το ζήτημα αυτό και ακούστε τα τρελά και παλαβά που λέει, μεταξύ των άλλων, και ο Άγιος Αλέξανδρος βάφτισε το Μέγα Αλέξανδρο Άγιο Αλέξανδρο. Ακούστε μισό λεπτό το απόσπασμα και θα τα πούμε σε λίγο. Ξέρει κανείς πότε πρώτο έγινε η συμφωνία εκ μέρους της Ελλάδος, η γλώσσα αυτής της περιοχής, αυτού του σημερινού κράτους να λέγεται Μακεδονική? Ομολογώ ότι εγώ δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, να σας πω εγώ, το 1977, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ξέρετε που έγινε αυτό? Έγινε στη συνδιάσκεψη του ΙΕ που οργάνωσε στην Αθήνα. Λοιπόν, μην παριστάνουν τις παρθέρες που τα παλεύανε, δεν είχαν δώσει ποτέ τους τίποτα και τώρα πάει να τα δώσει στη σημερινή κυβέρνηση. Ξέρετε πότε αυτό το όνομα και τα παράγωγά του καθιερώθηκε διεθνώς? Στο ISO που λέμε, δηλαδή στην Ειδική Επιτροπή που έχει τις συντιμήσεις, τα ακρονόμια κλπ. Πότε? Στη διαπραγμάτευση που έγινε στον ΟΗΕ το 1992-1994. Και ξέρετε γιατί κέρδισε τη διαπραγμάτευση υφήρων πολύ εύκολα τότε για τη μακεδονική γλώσσα? Διότι επί τρία χρόνια δεν πήγε ένας εκπρόσωπος των δύο διαφορετικών ελληνικών κυβερνήσεων. Του 92-93 και 93-94 δεν πήγε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Εγώ όταν ανοίγω τα χαρτιά στο Υπουργείο Εξωτερικών, μένω κατάπληκτος. Δεν υπήρχαν εκπρόσωποι. Δεν υπήρχε εκπρόσωπο τη αντίστοιχη οργάνωση ελληνική εθνική που είναι η μη κυβερνητική. Δεν πήγε επί τρία χρόνια. Δεν πήγε επί τρία χρόνια στη διαπραγμάτευση για τη γλώσσα. Για να συνεννοούμαστε πώς κεγόντουσαν όλοι. Δώστε μου μια και το 2010, όμως, το 2010, ναι, που καλοί διπλωμάτες θέσαν για πρώτη φορά το θέμα της γλώσσας, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι, απάντησε η γνωστή σε όλους μας και εσάς Σπέχα, η οποία είναι στην Κύπρο τώρα και είναι εκπρόσωπος του ΙΕ στην Κύπρο, τότε ήταν γραμματέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον ΟΗΕ, απάντησε ότι τι ζητάτε τώρα να προσαρμόσουμε τις αλλαγές, 40 χρόνια ουδείς εζήτησε οτιδήποτε. Ερώτηση. Προφανώς οι συνταγματικές αλλαγές είναι κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Έτσι είναι. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, στο μέτρο που το Σύνταγμά τους παράγει ζητήματα και αλυτρωτισμού για εμάς, για εσάς ποιο είναι ζήτημα προτεραιότητας για την αλλαγή του Συντάγματος? Το θέμα της συνταγματικής ονομασίας, το θέμα του άρθρου 49 που αναφέρεται σε μακεδονικές μειονότητες της Ελλάδας? Μια αλλαγή που έγινε από την ενδιάμεση συμφωνία, όπως θα θυμάμαι. Ναι, η αλλαγή στην ενδιάμεση συμφωνία ενδυνεύει το Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει γίνει καμία φοβερή αλλαγή. Ακροτελεύτια διάταξη, τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε? Εγώ εντοπίζω το προήμιο και, ναι, δύο άρθρα. Ναι. Όταν λέτε το προήμιο, αναφέρεστε στην ονομασία της συνταγματική? Το προήμιο, άμα το διαβάσει οπωσδήποτε, ναι, τα έχει όλα μέσα. Ναι, γιατί υπάρχει και η αναφορά στην αντιφασιστική συνέλευση του 44. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Παραπέμπει σε μακεδονικό λαό κτλ. Αυτό θέλουμε να αλλάξει. Στο αντιφασιστικό δεν έχω πρόβλημα. Τα άλλα... Δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά με... Στο αντιφασιστικό. Ναι, προφανώς. Αλλά στη ιδρυτική του συνθήκη όμως μιλάει για μακεδονικό λαό, ο οποίος υπάρχει. Κύριε Κοτάκη, νομίζω ότι βγάλατε μια καλή είδηση σήμερα. Ότι θα κρατάω ένα σύμφωνο, αλλά να μην σας πω αναλυτικά. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τι είπε ο κύριος Κοτζιάς. Ονομάτισε το Μέγα Αλέξανδρο Άγιο Αλέξανδρο. Εκτός από προκλητικός είναι και άσχετος. Αλλά αυτό που δεν πρόσεξαν οι περισσότεροι και το είδα εγώ και θέλω να σας το επισημάνω, είναι ότι του κάνει ερώτηση ο έμπειρος δημοσιογράφος Μανώλης Κοτάκης ποιο είναι το πιο σημαντικό για σας στην αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπιανών. Και η απάντηση του Κοτζιά είναι: εγώ εντοπίζω σε τρία σημεία τρία άρθρα. Δηλαδή,
Ακούστε τι λέει δηλαδή. Είναι δουλειές του ποδαριού. Κάνουν δουλειές του ποδαριού αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και ο Κοτζιάς λέει ότι στο διάστημα των διαπραγματεύσεων που βρισκόμαστε τώρα, εγώ εντοπίζω. Τώρα δηλαδή ο άνθρωπος στου Κασίδα το κεφάλι δουλεύει. Ποιος αποφασίζει, κυρίες και κύριοι? Μόνος του. Ο Τσίπρας, χωρίς να συνεννοηθούν με τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αποφασίζουν, φαίνεται, στην κουζίνα τους για την τρισχιλιετή ιστορία της Μακεδονίας μας, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι. Τηρούν τις εντολές των ξένων και των Αμερικάνων ή των τοκογλύφων, οδηγούν σε ακροτηριασμό την πατρίδα μας και φαίνεται αυτό και αποδεικνύεται. Εγώ εντοπίζω, λέει, σε τρία άρθρα, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, εγώ εντοπίζω, λέει, τώρα, το ψάχνω να το βρω. Έχουμε να κάνουμε με τραγική κατάσταση, με ανθρώπους βαλτούς, στημένους. Ας πάμε για να αποφορτίσουμε λίγο το κλίμα, και επειδή μου λέγανε όλο ξένα τραγούδια, βάζεις ξένα τραγούδια, ας βάλουμε και ένα ελληνικό τραγούδι από τον Σαλονικιό, τον Αντώνη το Ρέμο, και ερχόμαστε πάλι να συνεχίσουμε με το θέμα της Μακεδονίας μας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και πάμε για τον επίλογο της εκπομπής με ακόμα ένα βίντεο, διότι είδαμε λιγάκι σε μια έτσι στρογγυλή ανασκόπηση που κάναμε από το πώς ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του και πού καταλήγει. Αφού ξεκίνησε λοιπόν λέγοντας στους Σκοπιανούς, δεν είσαστε μόνο εσείς Μακεδόνες, είμαστε και εμείς, αφού τους έδωσε δηλαδή το Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία μας, τώρα επιτίθεται ευθέως εναντίον του ελληνικού λαού, χαρακτηρίζοντας όχλο τον λαό που συμμετείχε στα πατριωτικά συλλαλητήρια, και παράλληλα αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι ενδεχομένως τα συλλαλητήρια έγιναν για να μην διερευνηθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μέχρι εκεί έφτασε η αθλειότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Φίλε πρόεδρο, με βάλε σε παρακαλώ αυτό το απόσπασμα και κρατηθείτε να μην τα σπάσουμε όλα εδώ μέσα. Κάποιοι ανοήτως έσπευσαν να πούν την περασμένη εβδομάδα ότι το μέγα αυτό σκάνδαλο της Νοβάρτης εστίχει τα τελευταία 24 ώρα για να ξεχαστεί το μακεδονικό. Δηλαδή στήθηκε μια υπόθεση που εξετάζεται πάνω από 1,5 χρόνο από τις ελληνικές και από ξένες διοκτικές αρχές, με πάνω από 250.000 σελίδες καταθέσεων, δικογραφίες κτλ. Για να αλλάξουμε, λέει, εμείς την ατζέντα. Το αφήνω σχολίαστο, αλλά θέτω ένα ερώτημα. Μήπως τελικά συνέβη το αντίθετο? Μήπως ορισμένοι, γνωρίζοντας πολύ καλά τι έρχεται, έσπευσαν εύθυνες να αλλάξουν τις πάγιες θέσεις τους σε ένα εθνικό θέμα, μπας και βρούνε κάλυψη στους ετερόκλητους όχλους των συλλαλητηρίων? Μήπως κάποιοι έσπευσαν να κάνουν αυτό που γνωρίζουν χρόνια, δηλαδή τι, να πουλήσουν πατριωτισμό για να διαπραγματευτούν την κάλυψή τους και τη συγκάλυψη των πρακτικών και των επιλογών τους? Ακούσατε, φίλες και φίλοι, εδώ δεν μιλάμε για Έλληνα Πρωθυπουργό. Εδώ μιλάμε για μνημείο ντροπής ο ίδιος και όσα λέει. Αποτελεί όνειδος ο ίδιος για τη χώρα μας, όταν επιτίθεται εναντίον του ελληνικού λαού να το χαρακτηρίζει ετερόκλητο πλήθος που συμμετείχε στα συλλαλητήρια και ενδεχομένως τα συλλαλητήρια αυτά έγιναν για να μην διερευνηθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η σχιζοφρένεια? Έφτασε, παρακαλώ, και στην κυρία Καρακώστα, την άλλη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πρέπει να σεβαστούμε εμείς οι Έλληνες τους Σκοπιανούς, διότι μεγάλωσαν, λέει, με κάποιες γενιές, μεγάλωσαν με το όνομα Μακεδονία, οπότε το δικαιούνται, παρακαλώ. Το δικαιούνται αυτοί που μεγαλώσαν δύο γενιές με το όνομα Μακεδονία και δεν το δικαιούται ο ελληνικός λαός? Εδώ και 3.000 χρόνια που κρατάει αυτή την ένδοξη ιστορία, μα θα τρελαθούμε τελείως. Είναι βαλτοί, κυρίες και κύριοι. Εκτελούν σχέδιο. Είναι εθνομηδενιστές, όπως τους χαρακτήρισε ο Μίκης Θεοδωράκης. Και να μην ξεχνάμε και τον Μανώλη τον Γλέζο, ο οποίος είπε στους Σκοπιανούς
ορθά κοφτά να βγάλετε από το μυαλό σας, από το νου σας, τη λέξη Μακεδονία. Αυτοί εκπροσωπούν την πατριωτική αριστερά, ο Θεοδωράκης και ο Μανώλης ο Γλέζος. Τα άλλα όλα όσα βιώνουμε είναι από πολιτικά σκύβαλα τα οποία έχουν έρθει για να διαλύσουν τη χώρα μας. Την ώρα που ο Ζάεφ δηλώνει ευθέως και κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα, θέλουμε λύση αλλά όχι με κάθε κόστος, δεν βλέπω, λέει, κανένα λόγο να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, αντί εδώ και τώρα να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και να τους στείλουμε πίσω από εκεί που ήρθανε αυτόν και τους Σκοπιανούς και τον κύριο Νίμιτς, ότι είναι απαράδεκτη και σταματάει κάθε συζήτηση μαζί τους, αυτοί συνεχίζουν του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Δούριο Ύπο του Σανέλ για να φέρουν σε πέρας αυτό που τους έχουν πει. Δηλαδή έχουν ετοιμάσει, φίλες και φίλοι, μια φόρμουλα την οποία την προϋπογράφουν και προσυπογράφουν, και ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων και ο δικός μας ο Τσίπρας θα την φέρουν στην Βουλή προκειμένου να περάσει η μεγαλύτερη προδοσία σε όλους τους αιώνες. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε να ενθαρρύνουμε καταστάσεις, να συνεγείρουμε συνειδήσεις και να ξέρετε ότι θα υπάρξει και τρίτο συλλαλητήριο την ημέρα εκείνη μπροστά στη Βουλή, όπως είπε και ο Γιώργος ο Κόκας, προκειμένου να μην επιτρέψουμε σε αυτή την αθλειότητα να επικρατήσει. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και σήμερα που μας ακούσατε. Θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα πάλι κοντά σας. Να είστε καλά όλες και όλοι. Γεια σας.